Πάμε στο διοικητήριο. Η Ερίκα Καβάζη θα μας ενημερώσει αν έχουν μαζευτεί εκεί οι εργαζόμενοι, οι συντεχνίες τους. Έλα, Ερίκα. Καλησπέρα, Κάτια, κυρίες και κύριοι. Από το διοικητήριο αυτή την φορά, εδώ μπροστά στην πλατεία Γρηγόρη Αυξεντίου, όπου βλέπετε κι εσείς στις εικόνες μας, εκατοντάδες εργαζόμενοι έχουν συγκεντρωθεί εδώ σε απεργιακό κλειό και η Λεμεσός, από όλους τους τομείς και τις συντεχνίες, δημόσιο, ημιδημόσιο. Βρήκαμε και κάποιους από ιδιωτικό τομέα, κρατώντας πανό κάτω τα χέρια από την Άτα. Όπως βλέπουμε εδώ και τον κύριο Δημήτρη Δημητρίου, ο οποίος δουλεύει στον δημόσιο τομέα. Κύριε Δημητρίου, βρίσκεστε εδώ σήμερα για να διεκδικήσετε, όπως λέει και το πανό που κρατάτε μπροστά σας, κάτω τα χέρια από την Άτα. Ζητούμε το αυτονόητο. Ζητούμε την Άτα στη φιλοσοφία της. Εμείς για 10 χρόνια εστερηθήκαμε και ετηρήσαμε τη συμφωνία που είχαμε κάνει μαζί τους. Μας επιάσει 25 με 30 χιλιάδες του κάθε εργαζόμενου μείωση απολαβών. Εμείς ετηρήσαμε τη τσίφρα μας. Τώρα είναι το γυρί τους. Άρα αυτοί οι κύριοι πρέπει να τηρήσουν. Και αυτή την υπογραφή, αν δεν την τηρήσουν, θα μας έβρουν μπροστά τους με όποιο μέσο μπορούμε δημοκρατικό να τους πολεμήσουμε. Θέλουμε την Άτα στη φιλοσοφία της για όλον τον κόσμο. Και να πούμε κάτι ότι εδώ θα ακολουθήσουν ομιλίες, χαιρετισμοί από όλες τις εκπροσώπους, από όλες τις συντεχνίες και τις 14 συντεχνίες. Όπως μας αναφέρθηκε, ήδη βρίσκονται καθοδόν και λεωφορεία από τις βιομηχανικές περιοχές, ώστε να καταφτάσουν εδώ και άλλοι εργαζόμενοι, και θα ξεκινήσει η εκδήλωση εδώ με τις ομιλίες, τους σύντομους χαιρετισμούς, όπως μας αναφέρθηκε, από τους 14 εκπροσώπους των συντεχνιών, και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε το ψήφισμα. Θα επιστρέψω εσένα όταν καταφτάσουν τα λεωφορεία, να ακούσουμε και τους ανθρώπους από τον ιδιωτικό τομέα, έτσι τα δικά τους αιτήματα, προβλήματα και ύψος μισθών βεβαίως. Πάμε τώρα στον